Καντάρι, τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Υπουργό Υγεία, Ανδρέας Λοβέρδος, για το μέλλον των νοσοκομείων. Τόνισε ότι αν δεν ληφθούν εγκαίρω αναπτυξιακά μέτρα που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τον ενιαίο Οργανισμό Παροχή Υπηρεσιών Υγεία, το 2013 είναι πιθανό να μπει λουκέτο σε νοσοκομεία. Το 20% των 132 δημόσιων νοσοκομιακών μονάδων θα κινδυνεύσει με λουκέτο το 2013, εκτίμησε ο Υπουργό Υγεία Ανδρέα Λοβέρδο. Μιλώντα σε αεροδιαφωνικό σταθμό, τόνισε ότι τα νοσοκομεία θα οδηγηθούν σε λουκέτο εάν δεν ληφθούν εγκαίρω αναπτυξιακά μέτρα που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τον Εθνικό Οργανισμό Παροχή Υπηρεσιών Υγεία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι για φέτο υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία των νοσοκομείων, ωστόσο τόνισε ότι. Κανεί δεν μπορεί να εγγυηθεί από το 2013 και μετά ότι θα είναι όλε οι υποδομέ του ΕΣΥ όρθιε, εάν δεν έρθει κάποια στιγμή η πολυπόθητη ανάπτυξη. Όχι δηλαδή να ξεπεραστεί τελείω η ύφεση, αλλά να καυθεί η ύφεση και να αρχίσει να μειώνεται. Βασική πυλώνε οικονομική στήριξη των νοσοκομείων είναι το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ιδιώτε που τα επισκέπτονται, όπω τόνισε και ο διοικητή των νοσοκομείων Έλενα Βενιζή. Αλεξάνδρα και Για το 2013, αν ένα από αυτού του πυλώνε παροχή πηγή εσόδων του νοσοκομείου ε, έχει κάποιο πρόβλημα, τότε καταλαβαίνετε ότι και το νοσοκομείο, σαν μια λυσίδα προβλημάτων, και εκείνο θα έχει και θα το επηρεάσει. ήδη τα νοσοκομεία τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προχωρήσει σε περικοπέ δαπανών, που πολλέ φορέ έχουν οδηγήσει σε σημαντικέ ελλείψει σε φάρμακα και αναλώσιμα υλικά. Η αναστολή λειτουργία νοσοκομείων θα οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα με θύματα και πάλι του ασθενεί. Με ένα κλείνει νοσοκομείο. Σημαίνει ότι τα υπόλοιπα νοσοκομεία πρέπει να πάρουν όλο το βάρο των ασθενών. Μετακίνηση προσωπικού και το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο πληθυσμό των οποίων εξυπηρετούσε αυτό το νοσοκομείο, πώ θα ανακαταναμηθεί στα άλλα νοσοκομεία. Με μια σκληρή ανακοίνωση απάντησε στι δηλώσει Λοβέρδου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδα. Με χθεσινέ του δηλώσει ανακοίνωσε στου πολίτε ότι από το 2013 θα πρέπει να κλείσει το 20% των νοσοκομείων τη χώρα. Είναι βέβαιο πω με τεκλογικά θα ανακοινώσει ότι έπεσε έξω στι προβλέψει του και ότι πρέπει να κλείσει το 50% των νοσοκομείων. Το ζητούμενο όμω για κάποιου είναι όχι η καταγραφή του προβλήματο από το Υπουργείο Υγεία, αλλά η ανάληψη εκείνων των πρωτοβουλειών που θα απέτρεπαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε στη Μελίνα Τσέλιο, στην αίθουσα ειδήσεων. Μελίνα, απολύτω σαφή η δήλωση του κυρίου Λοβέρδου. Πολύ σκληρή και η απάντηση όμω των νοσοκομιακών γιατρών. Γιατί τα λένε αυτά, Τα λένε αυτά, έκαναν μια σκληρή δήλωση, γιατί πολύ απλά οι νοσοκομιακοί γιατροί ΣΥΑ, κυρίε και κύριοι, δεν εμπιστεύονται τον κύριο Λοβέρδο στην ηγεσία του Υπουργείου Υγεία. Και δεν τον εμπιστεύονται, σύμφωνα με του νοσοκομιακού γιατρού, γιατί λένε το εξή, Από τη μία. Την τρίτη, αν δεν κάνω λάθο, ο κύριος Προβόπουλος κάνει τη δήλωση ότι το 2013 δεν περιμένουμε να δούμε ανάπτυξη ναι. και την επόμενη μέρα ο Υπουργός Υγεία λέει ότι αν δεν δούμε ανάπτυξη θα κλείσουν νοσοκομεία. Άρα, δηλαδή, περιμένουμε, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, να ε, δούμε... Κλειστά α, δημόσια νοσοκομεία. Επειδή όμω μιλάμε για δημόσια νοσοκομεία Ασία και δεν μιλάμε για απλέ επιχειρήσει του δημοσίου, και αντιλαμβάνεσαι ότι α, αυτό που αφορά περισσότερο είναι οι ασθενείς και οι συγγενεί ε, των βέβαια. ασθενών, έτσι. Και όταν ακούω ότι θα κλείσει ένα δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή μου, προφανώ και θα πανικοβληθώ. Άρα θα πρέπει να ανοίξει μία συζήτηση ε, με πάσα ειλικρίνεια, με όλα τα δεδομένα και να ξέρουμε. Πόσο επι, επιτέλου κοστίζουν τα δημόσια νοσοκομεία στο ελληνικό κράτο και πόσα χρήματα έχουν. Πόσο έχουμε. κοστίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, πρέπει να σα πω ότι α, τα κρεβάτια που έχουμε, έχουμε περίπου 35.000 κρεβάτια στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, α, στα 130 νοσοκομεία. 90.000 άνθρωποι δουλεύουν σε αυτά μαζί με τα κέντρα υγεία. Το κόστο είναι περίπου στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Οι πληροφορίε μα 5,5 Και όλα Η αυτά κληρο... πρέπει να τα βάλουμε κάτω και σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Βεβαίω, σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να μπουν όλα τα δεδομένα με πάσα ειλικρίνη όπως είπαμε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι εισφορές όλων μας ως φορολογούμενοι αυτού του κράτους είναι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα θα πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο Υγείας γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά ώστε να κρατηθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι ένα απλό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ Μελίνα.